Ένας πανικός. Χωρίς νερό, χωρίς φαγητό. Το Open κατάφερε με τη βοήθεια του Δημήτρη Μποσινάκη και του Σταύρου Μερτήρη να μπει στο πολύπαθο χωριό της Κόρδας. Όπως μπορείτε να δείτε, τα πάντα έχουν πλημμυρίσει. Το διπορικό του Open στα πολύπαθα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου αναδεικνύει το μέγεθος της καταστροφής. Σπίτια και περιουσίες χάθηκαν κάτω από τόνους νερού και λάσπης μετά το καταστροφικό πέρασμα της φωνικής κακοκαιρίας. Τα σπίτια όλα πήραν νερό, είχαν 2 μέτρα στο ύψος και όλα χάλασαν. Οι πόρτες, οι κουζίνες, τα καταψύκτες, τα ψυγεία χάλασαν όλα, παιδιά, δεν έμεινα τίποτα. Κάτοικοι του χωριού, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους για μέρες. Ενώ ένα κοριτσάκι με τον πατέρα της χρειάστηκε να μεταφερθούν με σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας σε ασφαλές σημείο. Βίντεο ντοκουμέντο από την διάσωσή τους κόβει την ανάσα. Είμαστε εγκλωβισμένοι όλο το χωριό, περίπου στα 50 άτομα. Μπορέσαμε με τα μηχανήματα, με τα τρακτέρ, κουβαλήσαμε κόσμο. Όσο μπορούσαμε, άλλωστε με τις καρέκλες που δεν μπορούσαν να περπατήσουν, τους βάλαμε στο δημοτικό σχολείο εκεί πάνω, που ξέρουμε ότι είναι λίγο πιο ύψωμα, πιο ψηλά, για να μην μας πατήσει το νερό. Έφτασε μέχρι σχεδόν το πρώτο σκαλοπάτι να μπει μέσα στο νερό. Και ένα άλλο παιδάκι, δεν είχε πάρει τίποτα. Αλλά έπρεπε δεν είχε ούτε να φάει ούτε να πιει. Ό,τι μπορούσαμε το δίνουμε, αλλά στο τέλος αμφιδάτους έπαθε. Έγινε και μια αεροδιακομιδή. Ναι, ναι, αυτό το παιδάκι, αυτό το παιδάκι, το κουτσάκι αυτό. Αδειάσωσα από σκεπή στην Κόρδα. Οι άνθρωποι είναι άξιοι. Ο κύριος Βάγιος, φανερά ταλαιπωρημένος βλέποντας τα ορμητικά νερά να καταπίνουν το σπίτι του, αποφάσισε να πάει στο στάβλο του για να γλιτώσει. Εδώ και 4 ημέρες κοιμάται πάνω σε σακιά στις λάσπες μαζί με όσα ζώα κατάφερε να σώσει. Πού μένετε εσείς τώρα? Μέσα εκεί πέρα, στο στάβλο. Κουβέρτες, sleeping bag έχετε? Όχι. Και πού κοιμάστε? Είχαμε κάτι σακιά πάνω και κοιμόμαστε. Το σπίτι σας έχει... Πού, δεν ξέρω τι το σπίτι. Δεν βλέπετε τι γίνεται εκεί στο χωριό. Ερπιστριοφόρο όχημα του στρατού μετέφερε φαγητό και νερό στους περίπου 15 κατοίκους του χωριού, οι οποίοι αποφάσισαν να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η στάθμη του νερού μέσα στον πλημμυρισμένο Κόρδα έφτασε μέχρι αυτό το σημείο. Δείτε εδώ, ξεπερνά το 1,70. Αρκετά σπίτια δεν άντεξαν τον τεράστιο όγκο νερού και κατέρευσαν. Βλέπετε εδώ την εικόνα, την αποκαρδιωτική, που έχει πλημμυρίσει όλο το χωριό. Δεν έχει μείνει τίποτα, έχουν χαθεί πολύ μεγάλες εκτάσεις. Οι αυλές των σπιτιών έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν θυμίζει σε τίποτα ότι εδώ πριν υπήρχε δρόμος. Εδώ είναι ο δρόμος του χωριού, πατάμε πάνω σε αυτόν και είναι όλος μια απέραντη λιμνοθάλασσα. Στα περισσότερα χωριά ο ένας έφευγε από το σπίτι του που ήταν ισόγειο και πήγαινε στο διπλανό σπίτι που υπήρχε όροφος, για να είναι ασφαλής. Η αλληλεγγύη λοιπόν εδώ μεταξύ τους στην γειτονιά είναι αυτή που έσωσε τους ανθρώπους και κατάφεραν να σωθούν σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον και με ό,τι υπήρχε μέσα στο σπίτι, λίγο ψωμί, λίγο νερό, όσο υπήρχε, έτσι, γιατί τους έπιασε και στον ύπνο. Αυτό μας έλεγαν τα καιρικά φαινόμενα, αυτό μας έλεγαν εδώ οι κάτοικοι, ότι δεν γνώριζαν ότι θα έρθει αυτή η με τόσο μεγάλη καταστροφή. Αντίστοιχες εικόνες καταστροφής και από το χωριό Μαραθέα, όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα πνίγηκε στο σπίτι της όταν η στάθμη του νερού έφτασε μέχρι τη σκεπή. Το συνεργείο του Open κατάφερε να φτάσει μέχρι την Μαραθέα. Όπως μπορείτε να δείτε, σε αυτό το σημείο ο δρόμος σταματάει. Πολλά χωριά της Καρδίτσας παραμένουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.